Grazie. La parola all'onorevole Kasoulides per 2 minuti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ειδικοί επιστήμονες έχουν προβλέψει ότι σε μερικές δεκαετίες η Μεσόγειος θα μετατραπεί σε έρημο. Η οικολογική καταστροφή που έχει πέσει πάνω στην Ελλάδα με τις δασικές πυρκαγιές και οι πυρκαγιές σε άλλες μεσογειακές χώρες με πείθουν ότι αυτή η πρόβλεψη είναι μια ορατή πραγματικότητα αν συνεχιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μια τέτοια απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μην θεωρηθεί παρά ισοδύναμη με άλλες απειλές όπως η τρομοκρατία, η παράνομη μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα κλπ. Άρα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού. Χαιρετίζω τη δήλωση του κυρίου Σπίτλα ότι ετοιμάζεται η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκεντρώσει τους αρμοδιότερους και ειδικότερους σε θέματα προστασίας των δασών και δασοπυρόσβεσης για να αναβαθμιστεί η πρακτική της δασοπυρόσβεσης. Όμως πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την έρευνα εις τρόπον ώστε τα πτυτικά μέσα δασοπυρόσβεσης να μπορούν να επιχειρούν και τη νύχτα. Είναι αδιανόητο να μπορούν τα πολεμικά αεροσκάφη να επιχειρούν τη νύχτα και να μην μπορούν τα πτυτικά μέσα αυτής της τόσο σοβαρής και άμεσης απειλής την οποία αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Τρίτον, υπάρχει το πρόγραμμα Natura 2000 στο οποίο είναι ενταγμένα τα δάση μας. Οφείλουμε να δούμε με λογική αυτόν το πρόγραμμα να απαγορεύει την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και μονοπατιών πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Εδώ είναι πραγματικότητα ότι για το δέντρο χάνουμε τα δάση. Και αυτήν την θέση πρέπει να την αναθεωρήσουμε. Τέλος, πιστεύω ότι σε αυτές τις μελέτες που θα γίνουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να μελετηθεί ακόμα πιο σοβαρά το θέμα της αναδάσωσης και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά από τέτοιες οικολογικές καταστροφές. Ευχαριστώ.